με την υπεύθυνη κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του ΤΑΠ και τον υπεύθυνο τοπικών κοινωνιών του ΤΑΠ συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Στη συνάντηση συζητήθηκε το αίτημα του Δήμου προς τον ΤΑΠ για την προμήθεια καινούργιων οχημάτων και παραχώρηση αυτών προς όφελος του Δήμου χωρίς αντάλλαγμα προς χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκε ότι το αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει γίνει αποδεκτό από τον ΤΑΠ και ότι σύντομα ξεκινάει το στάδιο υλοποίησης με την παραχώρηση 5 οχημάτων. Μου παρέδωσαν ένα έγγραφο στο οποίο πιστοποιείται ότι για τα μηχανήματα επήλθε πλέον η έγκριση υποθούμενη από τα κεντρικά γραφεία στην Ελβετία του ΤΑΠ, με αποτέλεσμα μετά από αυτή την έγκριση να ακολουθεί στο στάδιο για 1-1,5 μήνα υπολογίζουμε με αντικειμενική κρίση τις παραγγελίες προκειμένου να μας παραδοθούν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και αυτά είναι: ένας οδοστρωτήρας, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να πατάμε το οδόστρωμα είτε το ασφαλτόμυγμα το οποίο εμείς βάζουμε ως Δήμος, ιδιαίτερα όμως τους αγροτικούς δρόμους για να γίνονται πολύ πιο σταθεροί και δυνατοί. Μία πλατφόρμα μεταφοράς των μηχανημάτων έργων, που σημαίνει ότι θα μπορούμε να μεταφέρουμε μηχανήματα έργου του Δήμου από ένα σημείο από τη Μέστη μέχρι και τους κήπους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια απόσταση περίπου 80 χιλιόμετρων, πολύ πιο γρήγορα από το να πηγαίνει μόνο το ένα GCB σε μια απόσταση 50, 60, 40, 80 χιλιόμετρων. Δύο φορτηγά μεγάλα των 16 μέχρι 20 τόνων, κύριε Κουράβα. Που σημαίνει ότι αυτά που έχουμε τώρα, φανταστείτε ότι είναι το 1 τρίτο περίπου της χωρητικότητας, άρα με τα δύο αυτά μεγάλα φορτηγά θα μπορέσουμε γρήγορα και εύκολα να ολοκληρώνουμε τα δημοτικά μας έργα. Ένα μηχάνημα επούλωσης λάκκων με ασφαλτόμυγμα, το οποίο θα παρασκευάζει μόνο του το ασφαλτόμυγμα, δεν θα παραγγέλουμε, θα το αναλύει, θα το προσμυγνεί, θα κάνει τις προσμίξεις μόνο του. Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στα ανταποδοτικά ωφέλη για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και συνάδει με την πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ΤΑΠ και τους άξονες ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον, κοινωνική πολιτική, καθώς επιχειρεί να συμβάλλει στη βελτίωση του επίπεδου ζωής των τοπικών κοινωνιών από όπου διέρχεται ο αγωγός και αναμένεται να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και στο τέλος έχουμε ένα απορριμματοφόρο 200.000 ευρώ, το οποίο είναι 20 τόνων. Φανταστείτε πάλι ότι τα απορριμματοφόρα που έχουμε είναι 6 μέχρι 8 τόνους, άρα είναι περίπου τριπλάσιας χωρητικότητας από αυτά τα οποία είναι πεπαλαιωμένα. Και ακριβώς το ίδιο έχει τελειώσει ο διαγωνισμός και παραγγέλνουμε και εμείς, εφοδιαζόμαστε ένα δεύτερο με χρήματα του Δήμου μέσα από την ανταποδοτικότητα, που σημαίνει ότι θα έχουμε δύο απορριμματοφόρα σε λίγο καινούργια των 20 τόνων έκαστο, που σημαίνει ότι θα αντικαταστήσουν περίπου 6 παλιά. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ καλή είδηση και είμαι χαρούμενος που θα συμβεί, γιατί θα ανανεώσουμε τον πεπαλαιωμένο στόλο μας και θα μπορούμε να προσφέρουμε μέσα από τις δομές της καθαριότητας και των τεχνικών υπηρεσιών, θα μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών προς τους δημότες μου. Όμως στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας και της συμπληρώσεως 1.920.000 ευρώ, που είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης από τον ΤΑΠ, έχουμε και δύο έργα, τα οποία βαδίζουν σε καλό δρόμο πριν από την έγκρισή τους. Το ένα είναι ποσό 180.000 που αφορά την κατασκευή μιας γεώτρησης 180.000 ευρώ, η οποία θα είναι πιστοποιημένη και θα μας βοηθήσει στο έργο το ενεργειακό, στο οποίο βαδίζουμε με πολύ καλούς ρυθμούς, μάλλον σχεδόν είμαστε μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ένα έργο περίπου προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, το οποίο γίνεται στην Δημοτική Ένωτα Φερών και αφορά την αντικατάσταση ενός αγωγού 800 περίπου μέτρων, αν δεν κάνω λάθος, και των δικτύων του αυτού, προκειμένου να αρδευτούν περίπου 9.000 στρέμματα στον πέπλο της Δημοτικής Ένωτας Φερών. Με αυτή την προσθήκη, το 1.100.000 του που θα πάρουμε τα μηχανήματα από τον ΤΑΠ, με τις 200.000 ευρώ που θα πάρουμε το απορριμματοφόρο από ιδία έσοδα και με τις 300.000 ευρώ που καταθέσαμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος την προηγούμενη εβδομάδα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμένουμε την έγκριση, την απόφαση ένταξης, φτάνουμε σε ένα ποσό, ένα 700 περίπου, στο που θα ανανεώσουμε το στόλο μας. Και το λέω αυτό γιατί όλη η συνεργασία που έγινε με όλες τις διευθύνσεις και την καθαριότητα και την τεχνική υπηρεσία, μοιράσαμε έτσι
τα νούμερα ώστε ο καθένας να έχουμε καινούργια μηχανήματα και να μπορούμε να δουλεύουμε. Δηλαδή, στην τεχνική υπηρεσία προσπαθούμε να στήσουμε με την, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι προμήθειες, έναν καλό και καινούργιο στόλο οδοποιίας και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. Επομένως, ένα 800 σαν νούμερο θα είναι η ανανέωση του στόλου στους επόμενους μήνες.